Σόξο Πανελλήνιο από το έγκλημα στη Σιτία, με τους ειδικούς να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας ακόμη οικογενειακής τραγωδίας. Αντέδρασε, προσπάθησε, έφυγε από το σπίτι, αλλά ωστόσο δεν ξέφυγε από τη συγκεκριμένη έτσι, τη μανία του θήτη. Νομίζω ότι είναι ό,τι απάνθρωπο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Η γυναικοκτενία που γίνεται αυτό τον καιρό ή πάντα θα πρέπει να μας βάλει σε πάρα πολλά ερωτηματικά, αλλά νομίζω μια κοινωνία που έχει δικαιοσύνη, που σκέφτεται ότι μπορεί να συμβαίνει και στη διπλανή πόρτα, ας ρίξει μια ματιά να δει τι συμβαίνει στη διπλανή πόρτα. Κύκλη βίας δίχως τέλος, με την ενδοικογενειακή βία να βασιλεύει στην Ελλάδα, με τα ποσοστά να είναι υψηλά και στην Κρήτη. Σίγουρα η Κρήτη νομίζω ότι συμμετέχει με τα δικά της ποσοστά, τα οποία δεν είναι και αμεληταία. Μόνο το 2017 υπήρχαν νούμερα τα οποία πραγματικά ήταν συνταρακτικά σε πανελλήνιο επίπεδο. Μιλούμε για πάνω από 3.000 καταγγελίες ενδοικογενειακής βίας. Αρκετές είναι οι γυναίκες που έχουν φιλοξενηθεί στο ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, ο οποίος λειτουργεί στο Ηράκλειο από το 2000. Ωστόσο, η Κρήτη έχει πρωτιές, δυστυχώς. Και θα πρέπει να το δούμε. Ας ψάξουμε. Ας βρούμε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την παιδική ηλικία και τα βιώματα που έχει ο καθένας μας. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι θήτες υπήρξαν θύματα. Συγκεκριμένα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε ένα ποσοστό άνω του 60%. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ας μην περιμένουμε λοιπόν το επόμενο έγκλημα που θα μας εγκλονίσει. Η ευθύνη μας απέναντι στο πρόβλημα ας μην εξελιχθεί σε ενοχή. Ως Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης προχωράμε αύριο στη νέα εκδήλωση που αφορά το δύσκολο κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία μπαίνουν στο μικροσκόπιο μελετών από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΗ Κρήτης, με τον κύριο Χλιαγουτάκη να κάνει τις δικές σου παρατηρήσεις γύρω από τη συμπεριφορά των ζευγαριών. Καταρχήν, ότι έχουμε ένα εξαιρετικά υπερδιωγγωμένο εγώ και ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που λέει, αν μου επιτρέπετε, δεν γνωρίζουν την έννοια της συγχώρεσης. Με την έννοια να ανοίξω την καρδιά μου, ούτως ώστε να χωρέσει ο άλλος μέσα. Το εγώ μου δεν μου επιτρέπει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι κάποιες στιγμές που πρέπει να βάζουμε μπροστά τη λογική, τον κοινό νου και να λειτουργούμε με βάση τη λογική, δυστυχώς δεν λειτουργούμε με βάση τη λογική, αλλά λειτουργούμε με βάση το συναίσθημα. Από τη στιγμή που δεν κυριαρχεί στο θυμό η λογική, μετατρέπεται σε πράξεις βίας. Μία στις τέσσερις Ελληνίδες άνω των 15 ετών έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της, σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ από το 2014 έως το 2017 καταγγέλθηκαν πάνω από 13.700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της Ελλάς.